Στον εγχώριο τουρισμό στηρίζεται κατά κύριο λόγο η τουριστική βιομηχανία φέτος. Εστιάτορες και επιχειρηματίες της πόλεως Χρυσοχούς αλλά και της ευρύτερης περιοχής δηλώνουν ικανοποιημένοι από τον μέχρι στιγμής κύκλο εργασιών τους, αφού οι Κύπροι παραδοσιακά επιλέγουν την περιοχή για τις διακοπές τους. Είναι γεγονός ότι έχει κατακλειστεί το Λατσίν γενικά με τους Κύπριους, που είναι και οι πιο δυνατοί πελάτες. Είναι πολύ πιο δύσκολα για τους συναδέλφους οι οποίοι έχουν παρόμοια φύσης επιχειρήσεις στο Κράπε και στην Κάτω Παφό, όπου επιχειρήσεις βρίσκονται σε καθαρά τουριστικές περιοχές και το πρόβλημα είναι πολύ 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 πιο μεγάλο από το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε εμείς εδώ στην πόλη της Χρυσοχούς. Σε πιο δύσκολη κατάσταση από τους ιδιοκτήτες κέντρων εστίασης βρίσκονται οι ξενοδόχοι αλλά και οι ιδιοκτήτες επαύλεων στην περιοχή. Οι Κύπροι εμπιστεύονται την περιοχή της πόλης και είναι γεγονός ότι τα Σαββατοκυριακά υπάρχει πολύ ικανοποιητική κίνηση. Όμως τουρισμός με μόνο επιτόπια αγορά προφανώς δεν είναι βιώσιμος. Και αναμένουν κάθοδο Γερμανών αλλά και Βρετανών οι οποίοι διαχρονικά επέλεγαν την πόλη Χρυσοχούς για τις διακοπές τους. Αγωνιζόμαστε να επιβιώσουμε κάτω από φοβερά αντίξωες συνθήκες, κάτω από ένα δυσμενές σε πανευρωπαϊκό επίπεδο τουριστικό γίγνεσθε λόγω πρωτίστως του κορονοϊού. Ιδιαίτερα φέτος έχουμε πολύ αυξημένους αριθμούς Κύπριων επισκεπτών που έρχονται στην περιοχή μας. Θα μας βοηθήσουν σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, ιδιαίτερα τους ξενοδόχους μας, που σε αυτούς οι πληρότητες δεν είναι ικανοποιητικές. Και αναμένουν πως η επισκεψιμότητα τις επόμενες ημέρες θα είναι αυξημένη λόγω των διακοπών του Αυγούστου.